Σημαντική αύξηση στην επιδότηση ρεύματος για τον Απρίλιο, τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για επιχειρήσεις, επιδότηση για τα καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, αλλά και έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση των 22 λεπτών το λίτρο με εισοδηματικά κριτήρια αφορά κάθε τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται για τα οχήματα. Σε ό,τι αφορά ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο θα είναι οριζόντια, αφού θα γίνει στην πηγή. Άρα, όσοι έχουν αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ εκτός από τα 15 λεπτά, δικαιούνται αν έχουν εισοδήματα έως 30.000 για την επιδότηση των 22 λεπτών ανά λίτρο, σύνολο 37 λεπτά ανά λίτρο δηλαδή. Χορηγείται παράλληλα ειδικό επίδομα για όσους έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ, έχουν στην κατοχή τους 2 ταχύ αυτοκίνητο το οποίο είναι σε κίνηση και έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα. Επιδοτείται η κατανάλωση καυσίμων φυσικών προσώπων και μειώνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η επιδότηση θα αφορά 60 λίτρα το μήνα και θα είναι ύψος 22 λεπτών το λίτρο. Δηλαδή το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι συνολικά για το τρίμηνο θα είναι 40 ευρώ. Θα δοθεί μια κάρτα καυσίμου που θα επιδοτεί 22 λεπτά το λίτρο για ποσότητες 60 λίτρων. Θα βγαίνει περίπου 40 ευρώ το μήνα αυτή η επιδότηση. Το καλό σενάριο είναι ότι περιλαμβάνει και κάπως τη μεσαία τάξη, αφού τα εισοδηματικά κριτήρια είναι περίπου στα 30.000 ευρώ. Σίγουρα ό,τι δίνεται είναι βοηθητικό, αλλά καλύτερο θα ήταν να επιδοτηθούν όλοι αφού γίνονται διαχωρισμοί. Οι καταναλωτές που θα δικαιούνται το επίδομα θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα του gov.gr και να κάνουν εκεί τις αιτήσεις και να δηλώνουν και το όχημα που θα χρήζει της επιδότησης και να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην διαδικασία, δηλαδή πώς θα δίνονται τα χρήματα πίσω μέσω του e-pass που θα είναι αυτό ή μέσω θα πιστωθούν σε λογαριασμούς για εκείνους που δεν έχουν κάρτες. Επίσης, το πακέτο περιλαμβάνει και επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης που αφορά και επιχειρήσεις και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μια μερίδα αγροτών, ώστε να ανακουφιστούν, γιατί σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν οι αγροτικές δουλειές, πράγμα που θα έχριζε ανέφικτο να βγουν με τις ισχύουσες τιμές. Οπότε και οι αγρότες να μπουν στην πλατφόρμα για να δούνε τι ποσά θα ελαφρυνθούν από αυτό το σύστημα.